Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην θέση αυτή πριν από λίγους μήνες, να αναφέρεται σχεδόν σε ό,τι λέω εδώ και να επιμένει στην άποψή του, η οποία διαστρέφει τα λόγια μου, ακόμη και αφού την έχω διορθώσει. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Αυτό το οποίο είπα και προσπαθώ να το διευκρινίσω και αυτή τη στιγμή στο σύνολο των βουλευτών, γιατί πολλοί δεν βρίσκονται από όσους ήταν στην... στη θέση αυτή προηγουμένως, στην διάρκεια της λειτουργίας της Επιτροπής, ήταν ότι δεν έχω μία διαφωνία με το νομοθέτημα αυτό στο σύνολό του. Πιστεύω ότι είναι η πολιτική δικονομία η οποία εισάγεται, είναι ένα νομοθέτημα το οποίο έχει σωστές ρυθμίσεις. Την εισάγω διότι πιστεύω ότι πρέπει να εισαχθεί. Πιστεύω επίσης ότι κάποιες από τις ρυθμίσεις της πολιτικής δικονομίας είναι προβληματικές. Και αυτές είναι οι ρυθμίσεις που αφορούν την πρωτοβάθμια διαδικασία και κάποιες άλλες που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση. Το γεγονός ότι σε ένα νομοθετικό κείμενο, σε ένα κώδικα το οποίο έχει 1000 άρθρα, θεωρώ ότι κάποια από αυτά είναι προβληματικά, δεν είναι ούτε περίεργο, ούτε σπάνιο, ούτε είναι ικανό να αναιρέσει τη θετική μου στάση για την εισαγωγή του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η ίδια η νομοθεσία μας, η οποία επιβάλλει να ψηφίσονται οι κώδικες με ένα άρθρο, αποδέχεται ότι μπορούμε και πρέπει να ψηφίζουμε ορισμένα νομοθετήματα επειδή πιστεύουμε από τις αρχές ότι είναι σωστά, έστω και αν υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ρυθμίσεις τους, όπως αυτό συμβαίνει στην περίπτωση τη δική μου. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι και επιστημονικά και ηθικά και πολιτικά πιστεύω ότι ο κώδικας πολιτικής δικονομίας πρέπει να ψηφιστεί για το λόγο το οποίο είπα προηγουμένως και ελπίζω να μην διαστραφεί η τοποθέτησή μου για δεύτερη φορά και για δεύτερο λόγο ότι εισάγεται μεταξύ των προαπαιτουμένων, δηλαδή εν μέσω μιας κατάστασης ανάγκης η οποία μας δείχνει ότι η ψήφιση ενός νομοθετήματος μπορεί να μας διασώσει από ένα Brexit, οι συνέπειες ειδισμενής του οποίου είναι ιδιαίτερα σοβαρές, θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές όπως γνωρίζετε όλοι σας. Και πιθανότατα θα είναι σε έναν βαθμό και αθεράπευτες, ενώ αντίθετα μία ψήφιση του κώδικα πολιτικής δικονομίας, έστω και με μία ή δύο ρυθμίσεις για τις οποίες η ταπεινότητά μου δεν συμφωνεί ή δεν συμφωνούν πολλοί οι λειτουργοί του δικαίου, είναι κάτι το οποίο μπορεί να διορθωθεί με μελλοντική νομοθετική εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.